σύντομη ανησυχία και το προβληματισμό τους μετά και τα τελευταία περιστατικά παρετήσεων γιατρών από την Ορθοπαιδική Κλινική εκφράζουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Ξάνθης, με την πρόεδρό τους, κυρία Θεοδώρα Πλαστήρα, να κρούει από την μία τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις τις οποίες μπορεί να έχει για την λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος σε σημερινή κατάσταση, αλλά από την άλλη να αντικρούει και πολλές από τις υπερβολικές φωνές που ακούγονται το τελευταίο διάστημα. Η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή είναι αυτή η κατάσταση η οποία έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες, μια κατάσταση κατάρρευσης. Έχουμε την παραίτηση του Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής, του κυρίου Καραμούλα, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι μετάκλητη. Και πριν από ένα δεκαήμερο, μία εβδομάδα, έχουμε και την παραίτηση του κυρίου Δίνκα, ο οποίος είναι και αυτός διευθυντής, από την Ορθοπαιδική Κλινική. Μία Ορθοπαιδική Κλινική που έχω να πω εγώ ότι ήταν ένα κόσμημα για τη Ξάνθη. Ερχόταν να χειρουργηθούν, να φανταστείτε, συμπολίτες μας, όχι μόνο από την Ξάνθη, από την Ανατολική Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη. Μια κλινική που μετέδωσε τεχνογνωσία και εμπειρία από τους παλιότερους στους νεότερους και ξαφνικά αυτή η κλινική τώρα βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στην ανασφάλεια που αισθάνεται ο ξανθιώτης συμπολίτης μας, ακούγοντας όλα αυτά που γράφονται για το νοσοκομείο. Ο κάθε ένας από εμάς ξέρουμε ότι η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό. Λοιπόν, θέλει, ακόμη εγώ θα πω και αν έχει την δυνατότητα, να πάει κάπου και να χειρουργηθεί ιδιωτικά. Θέλει να έχει ένα πλήρως στελεχωμένο νοσοκομείο. Θέλει να ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή όταν θα του τύχει κάτι θα έρθει και δεν θα είναι με το φόβο μήπως δεν βρω γιατρό. Αυτή η ανασφάλεια όμως δεν είναι μόνο στους συμπολίτες μας, είναι και στους συναδέλφους μας, είναι και στους νοσηλευτές και της Ορθοπαιδικής Κλινικής και για τις άλλες κλινικές θα μιλήσουμε μετά, τα οποία παιδιά όλα αυτά τα χρόνια έβαλαν πλάτη και κράτησαν το δημόσιο σύστημα υγείας όρθιο. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο με την Ορθοπαιδική, έχουμε μεγάλο πρόβλημα και με την Ουρολογική Κλινική, η οποία υπολειτουργεί. Έμεινε ουσιαστικά τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε με ένα γιατρό. Περιμένουμε τον άλλο μήνα αν θα έρθει ένας άλλος γιατρός, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να καλυφθούν οι εφημερίες. Το μισό μήνα και περισσότερο είναι κλειστή η ουρολογική κλινική. Έρχονται ουρολογικά περιστατικά και τα παραπέμπουμε σε όμορα νοσοκομεία στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομωτινή. Έχουμε πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους μας, οι οποίοι έχουν φύγει, συνταξιοδοτούνται. Γενικά το προσωπικό γερνάει. Και γερνάει όλο το προσωπικό. Και εμείς, σαν νοσηλευτές, βγαίνουν προβλήματα. Έχουμε επικουρικούς. Έχουμε συμβασιούχους του ΟΕΔ, οι οποίοι λήγουν σε λίγο καιρό οι συμβάσεις τους και βρίσκονται σε μια συνεχή αγωνία. Εμείς θέλουμε και διεκδικούμε να μονιμοποιηθούν αυτοί οι συνάδελφοι. Έχουμε πρόβλημα με τους τραυματιοφορείς. Είχαμε τραυματιοφορείς οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα γιατί ήταν σχολικοί φύλακες. Επέστρεψαν αυτοί οι τραυματιοφορείς στις θέσεις τους. Το κενό όμως που άφησαν πίσω τους είναι μεγάλο. Να έρθουμε τώρα στο θέμα των γιατρών. Το θέμα των γιατρών και το πρόβλημα με τους γιατρούς είναι διπλό. Έχουμε τους ειδικούς, όπως ξέρετε, και τους ειδικευόμενους. Αυτή τη στιγμή οι κενές θέσεις και στους γιατρούς, αλλά ειδικά στους ειδικευόμενους στο νοσοκομείο μας, είναι τεράστια τα κενά. Γνωρίζουμε ότι μέσα στα χρόνια της κρίσης είχαμε πολύ μεγάλη φυγή γιατρών στο εξωτερικό. Παιδιά που τελειώνουν εδώ με γνώσεις, που επενδύει το κράτος πάνω σε αυτά, φεύγουν έτοιμα μυαλά και πηγαίνουν στο εξωτερικό. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα πω που δεν θέλω να αποδώσω ευθύνες είτε στο Υπουργείο είτε στη Διοίκηση. Πρώτον, γιατί δεν ξέρουμε αν το Υπουργείο είχε σαφή εικόνα για αυτή την κατάρρευση, γιατί μιλάμε για κατάρρευση αυτή τη στιγμή του νοσοκομείου. Και θα ανοίξω μια παρένθεση και θα πω ότι και τον Ιούλιο η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών είχε βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία εξέθεται τα προβλήματα ένα προς ένα, αυτά τα προβλήματα που ζούμε αυτή τη στιγμή. Είχε χτυπήσει δηλαδή ακόμη πιο νωρίς το καμπανάκι του κινδύνου. Η διοίκηση θέλουμε να γνωρίζουμε τι λύσεις πρότεινε και τι ενέργειες έκανε για να μην φτάσουμε αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Η απάντηση που δίνεται πολλές φορές είναι ότι μα εμείς προκηρύξαμε θέσεις. Δεν έρχονται γιατροί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το οικονομικό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να δοθούν κίνητρα οικονομικά στους γιατρούς να έρθουν. Γιατροί αυτή τη στιγμή δεν έρχονται. Εγώ θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Είχαμε μία επικουρική, γιατί εγώ είμαι προσταμένη στη μονάδα τεχνητού νεφρού, είχαμε μία επικουρική νεφρολόγο, η οποία έκανε τα χαρτιά της, άνοιξε μία θέση στη Θεσσαλονίκη. Η γιατρός αυτή και εκείνο το λυπηρό ήθελε πάρα πολύ να παραμείνει στην Ξάνθη, γιατί εδώ είναι η οικογένειά της. Παρά τις προσπάθειες του διευθυντή μου να παραμείνει, δεν προκηρύχτηκε η θέση της. Προκηρύχτηκαν άλλες θέσεις και θέσεις νεφρολόγου δεν προκηρύχτηκαν. Και να συμπληρώσω ότι σε λίγο καιρό επέρχεται και μία επικείμενη
είναι η συνταξιοδότηση του διευθυντή μου. Δηλαδή, αυτό που εμείς λέμε και σαν επαγγελματίες υγείας και βασικά το έχουμε σαν αρχή μας, είναι ότι το προλαμβάνει, είναι καλύτερο το θεραπεύει. Και κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που διάβασα πριν από λίγο στον τοπικό τύπο. Αναφέρει ο τοπικός τύπος ότι ήρθαν αυτό το διάστημα στο νοσοκομείο μας πολλά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας ακριβά και τα οποία παραμένουν στα αζήτητα και για τα οποία αναφέρει ότι ούτε καν είχαν ζητηθεί και θα φύγουν από εδώ και δεν θα μείνουν εδώ, θα πάνε σε άλλα νοσοκομεία. Εγώ, από ό,τι γνωρίζω προσωπικά, αυτή είναι η άποψη δική μου, δεν ξέρω κάτι άλλο, αυτά τα μηχανήματα ήταν μηχανήματα άμεσης ανάγκης και ήταν μηχανήματα τα οποία ζητήθηκαν από τις κλινικές, από τους υπεύθυνους των κλινικών. Είναι μηχανήματα τα οποία ήρθαν μέσω ΕΣΠΑ, με ευρωπαϊκά κονδύλια, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός το Μάιο του 2015. Πίσω από αυτή τη διαδικασία έτρεξε πολλοί κόσμος, δούλεψε πολλοί κόσμος με ομάδες εργασίας που έγιναν, με τεχνικές προδιαγραφές που δόθηκαν, με το τμήμα προμηθειών το οποίο νυχθημερών δούλευε για να τελειώσουν και να πάρθουν αυτά τα μηχανήματα. Εγώ αυτή τη στιγμή στη μονάδα μου ήρθαν 8 μηχανήματα τεχνητού νεφρού του κουτιού, τα οποία ήδη τα χρησιμοποιώ μέσα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να το πούμε αυτό. Περιμένουμε και πολυθρόνες αιμοκάθαρσης. Άρα εγώ δεν γνωρίζω ότι αυτά τα μηχανήματα ήταν μηχανήματα που δεν ήταν σε ανάγκη και είναι στα ζήτητα και θα φύγουν και θα πάνε σε άλλο νοσοκομείο. Πολύ δηλαδή πώς βγήκε αυτό το συμπέρασμα. Ναι, μπορώ πραγματικά. Ναι, μου κάνει αίσθηση. Όπως ομολογούν πάντως και οι ίδιοι εργαζόμενοι, το νοσοκομείο Ξάνθης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια περιδίνηση κατάρρευσης με την ευθύνη των εξηγήσεων για την κατάσταση που επικρατεί να βαρύνει τόσο τη διοίκηση όσο και το Υπουργείο. Όμως το σημαντικό είναι να παραμείνει το νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού μας σε επαρκή λειτουργία που να ικανοποιεί τις ανάγκες υγείας των πολιτών χωρίς προβλήματα και χωρίς δυσλειτουργίες.